Αυτό το κάνεις με τους φίλους, φαντάζομαι. Με τον σύντροφο της ζωής σου, ας πούμε. Θα το κάνεις αυτό, δηλαδή θα το πεις τι σε πειράζει και τι δεν σε επηρεάζει, ή θα πρέπει να καταλάβει ο άλλος τι σε έχει πειράξει και να λάβει τα μέτρα του, ας πούμε. Και τα δύο τα έχω κάνει, αλλά συνήθως λέω ότι με πειράζει. Κίνηση και τα δύο τα έχω κάνει. Το έχω κάνει και αυτό, να περιμένω να δω αν ο άλλος θα καταλάβει. Κοιτάξει, κάποιοι δεν τα λες για να μην δώσει και θάρρος. Σωστό. Ή κάποιοι μπορεί να. Ξαναπέστε. Έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να τον ζηλέψει τον άλλον και να μην φταίει. Ναι. Και να μην το τα πρίξει. Λες τώρα, εγώ ζηλεύω χωρίς να φταίει. Δεν έχει κάνει κάτι. Αποκλείεται να ζηλεύεις. Ζηλεύεις, είσαι ζηλιάρα. Γιατί επειδή είναι όμορφη, δεν ζηλεύει. Όχι, ζηλεύω. Καμία σχέση. Γιατί είναι στο στυλ της. Όχι, ζηλεύω. Ζηλεύεις. Είσαι πολύ άνετη και πολύ περάνω. Είδες ότι σε έχω ξεγελάσει και εσένα. Είσαι ανασφαλής, δηλαδή. Είμαι ανασφαλής, δεν είμαι τραγικά ανασφαλής. Δεν είμαι πιο ανασφαλής που ξέρω. Ναι. Και τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Στην ηλικία αυτή, θέλω να πω. Όταν ήμουν πιο μικρή, στα 20. Ήσουν πιο ανασφαλής. Μόνο ανασφαλής ήμουνα. Αλήθεια, ε. Ναι. Γι' αυτό και περνούσα δύσκολα με τον εαυτό μου. Είχα πολλά θέματα. Όπως... Όχι ότι τώρα όλα τα ξεπέρασα, αλλά έχω. Έχω δυνάμεις προόδου μέσα μου. Αφού ότι κάπως τα έχω. Δηλαδή τι θέματα που αφορούσαν και στην καλλιτεχνική σου υπόσταση και στην εμφάνισή σου και στη σχέση σου κτλ. Όλα. Ναι. Αυτό αν το καταλάβει όμως κάποιος που είναι δίπλα σου σε κάποια φάση ζωή σου, μπορεί να το εκμεταλλευτεί απίστευτα όμως. Άμα είναι ασφαλής ο άλλος. Δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και πολύ. Γιατί παρότι ήμουν πάντα ανασφαλής, είχα και πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση. Α. Δεν ήμουν ποτέ ένα θύμα δηλαδή. Ήταν με τον εαυτό μου πιο πολύ το θέμα. Δεν είναι αδυναμία. Δεν έδειχνες και δηλαδή αδύναμη. Η ανασφάλεια δεν φέρνει και ευάλωτες στιγμές. Ναι, αλλά όταν δεν μπορείς, προσπαθείς να το κρύψεις και το εκθέτεις αυτούς που εμπιστεύεσαι, δεν πειράζει πολύ. Δηλαδή είναι και δύναμη να δείξεις την αδυναμία. Όταν δεν τη δείχνεις είναι μεγαλύτερη αδυναμία. Ούτως ή άλλως και να προσπαθείς να μην τη δείξεις, φαίνεται. Φαίνεται, από μόνο του. Νομίζω ότι όλοι τα βλέπουμε όλα. Ναι. Άρα είπες ότι είσαι από τους ανθρώπους που έχεις κάνει και τα δύο, δηλαδή και έχεις αφήσει τον άλλο να καταλάβει ποιος είσαι, αλλά και του λες. Αυτό όμως το κάνεις μόνο το αρνητικό, δηλαδή λες τον άλλο ότι ξέρεις με πειράζει, ας πούμε, που αφήνεις τον καφέ σου εκεί, ή του λες και τα θετικά ότι σε ευχαριστώ ή μπράβο σου λέω, που κατάλαβες. Λέω και τα θετικά. Δηλαδή επιβραβεύεις ναι, κιόλας, δεν είσαι μόνο τιμωρία. Είσαι και καρότο, όχι μόνο μαστίγιο. Ναι. Και το κάνω επειδή το νιώθω. Δεν το κάνω έτσι σαν τακτική που το λες καρότο και μαστίγιο, γιατί αυτό ακούγεται λίγο ότι τον βάζεις τον άλλον. Το κάνω γιατί συνήθως λέω αυτό που νιώθω, τέλος πάντων, στον άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Mm-hmm. Βοηθάει αυτό. Συγχωρείς. Ναι. Συνέχεια ή δίνεις ευκαιρίες, ας πούμε. Δίνω ευκαιρίες, συγχωρώ. Επειδή υπάρχει κατανόηση, επειδή είναι αδυναμία και λες τώρα άντε που να ψάχνουμε, που να βρίσκουμε, που να. Όχι, επειδή θεωρώ ότι πρέπει να συγχωρείς, γιατί μπορεί κάποιος να κάνει λάθος, έχει δικαίωμα. Εντάξει, δεν συγχωρώ τα πάντα. Mm-hmm. Τι δεν θα συγχωρούσες ποτέ σε έναν άνθρωπο, είτε είναι συναισθηματική σχέση, είτε είναι ερωτική σχέση, είτε είναι φιλική σχέση, ας πούμε. Ποτέ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε, το ψέμα το χοντρό το συγχωρείς, αν είναι κατά συνθήκη. Ναι, γιατί καμιά φορά το ψέμα χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι ο άλλος έτοιμος να ακούσει την αλήθεια. Mm-hmm. Εσύ έχεις τόσο μπαίνει στην πλευρά του άλλου, στα παπούτσια του άλλου, τόσο πολύ. Μπαίνω αν χρειαστεί να μπω σε διαδικασία να συγχωρήσω. Εκ του ασφαλούς γίνεται αυτή η κουβέντα. Μπορεί να συγχωρήσω, αλλά να μην. Είσαι ίδια. Ναι, μαζί του. Mm. Και μπορεί να μην συνεχίσει και η σχέση. Να συγχωρήσω, να μου φύγει ο θυμός. Γιατί μόνο έτσι συγχωρείς, όταν σου φύγει. Δηλαδή, άμα συγχωρείς κάποιον και το κάθε τρεις και λίγο του το χτυπάς ότι αυτό που μου είχες κάνει τότε, mm-hmm. είναι ότι έχεις μέσα σου ακόμα δεν έχει φύγει. Από την άλλη, αν μια γυναίκα πηγαίνει εσύ, είσαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, το συγχωρείς. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Όχι, ό,τι και να μου κάνει. Ναι, εάν πάβεις να είσαι τόσο ερωτευμένη και σου κάνει το ίδιο πράγμα κάποιος, τότε θα το συγχωρείς πολύ πιο δύσκολα. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτό που κάνει ο άλλος. Είναι με αυτό που αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι. Μόνο για τα ερωτικά μιλάμε. Όχι, και γενικά, έναν άνθρωπο τον οποίο έχεις ανάγκη να είναι δίπλα σου και τον αγαπάς και θέλεις να είναι μέσα στη ζωή. Μπορεί κάποιος να κάνει κάτι που να τον συγχωρήσεις, μένει γιατί να πεις να είναι ανθρώπινο και τον συγχωρώ, αλλά να σου αποκαλύψει έναν εαυτό που πια δεν θες με αυτόν τον εαυτό να συνεχίσεις τη ζωή σου μαζί του, είτε φιλικά είτε
Να δει να δει ότι υπάρχει κάτι που μαζί δεν μπορείτε πια. Ναι, αλλά αυτό που είπατε πριν όμως, δηλαδή, αν πάμε στα ερωτικά. Αυτό είναι που δεν δηλαδή, συγγνώμη, την απιστία τη συγχωρεί αν είσαι ερωτευμένο με τον άλλο, αν σου έχει περάσει και λίγο, λες α, πίστευε. Αν σου έχει περάσει και λίγο, το βρίσκει και ευκαιρία. Το βρίσκει ευκαιρία, λες α, αυτό κάνω. Θεωρώ ότι αυτό είναι ρεαλιστικό, ναι. Ότι αυτό συμβαίνει. Ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως τα πράγματα είναι κατά. Κάθε φορά. Περίπτωση. Κατά περίπτωση, ναι. Ναι. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μου έχει τύχει να συγχωρήσω πράγματα. Απιστία σου έχει τύχει να συγχωρήσει τη ζωή σου. Ναι. Σου έχει τύχει. Και κράτησε μετά η σχέση, ας πούμε, ή. Δεν κράτησε και για πάντα. Δεν κράτησε και για πάντα. Αλλά δεν ήταν από αυτό μόνο. Α, δεν ήταν από αυτό. Γενικά όταν χαλάει κάτι, φάνηκε σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά σημαίνει ότι έχει χαλάσει. Μάλιστα. Χαλαρή. Δεν είμαι χαλαρή καθόλου. Χαλαρή με τώρα που το συζητάω εκ των υστέρων. Και την ώρα. Τότε τι έκανε. Παπά, σπάσω όλο το. Δεν θες να σου δείξω. Είσαι δηλαδή, έχεις νεύρο μέσα σου. Δηλαδή, αυτό το πολύ γλυκό πλάσμα με το δεν γλυκό χαμόγελο. Εγώ είμαι γλυκό πλάσμα, ό,τι θέλω ακούω σήμερα. Τι είσαι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Δεν τη λες. Δεν με λες και πιο γλυκιά που υπάρχει. Τριφερούλα δεν τη λες. Ναι, αλλά δεν την έχω όμως για να κάνει ακρότητες. Για να αρχίσει να ορίσει. Δηλαδή... Δεν είναι μια τρελή, ρε παιδί μου, αλλά όταν. Ευχαριστούμε. Βγω από τα ρούχα μου. Μπορεί να κοιτάξει την κάμερα δηλαδή... και να το πει. Δεν είναι μια τρελή. Ρε παιδί μου, κρεβατομουρμούρα έχει κάνει ποτέ. Δηλαδή να σου επιράξει κάτι και να έχει. Γιατί τρελέ κάνουμε κρεβατομουρμούρα. Δεν είναι υγιέ όμω να είστε το βράδυ όλο και να μπει μπουρου 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 μπουρου. Ακού. Εσύ να ακού αυτά. Έχω κάνει και κρεβατομουρμούρα, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό μου ότι δεν είναι μια γκρινιάρα γενικά. Γιατί δεν θέλω να φορτώνουμε στον άλλον. Δεν θέλω δηλαδή να. Ωραίο αυτό. Προσπαθώ. Αυτό. Θέλω άλλος να έχει χαρά που είναι δίπλα μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να είναι επειδή είναι μια. Που τον τραβάει από το μανίκι. Άμα δεν χαίρεται. Υπάρχουν και άλλο πορτοκαλιές. Θα φαντάζομαι, θα υπάρχουν και άλλο, ξέρω εγώ.